Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε, καθώς και την επόμενη Τετάρτη. Όλοι κατά τη διάρκεια των διακοπών μας, τόσο στην νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχουμε επισκεφθεί μοναστήρια, ξοκλήσια και εκκλησίες απαράμιλης θρησκευτικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος για τη χώρα μας και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αιώνες πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να ταξιδεύουν μαζικά για αναψυχή, διακοπές, ξεκούραση και αμέτρητα χρόνια πριν τα μπάνια του λαού γίνουν μια συνήθεια σχεδόν καθολική, ένας βασικός λόγος που μετακινούνταν οι άνθρωποι ήταν για προσκύνημα σε κάποιον ιερό τόπο, σε κάποια εμβληματική εκκλησία, μοναστήρι ή τόπο μαρτυρίου. Και ο ελλαδικός χώρος, ανέκαθεν, αποτελούσε προνομιακό τόπο για τον χριστιανισμό και ιδιαίτερα για την Ορθοδοξία. Με ιστορικά μοναστήρια που ίδρυσαν αυτοκράτορες και πατριάρχες, με φορητές εικόνες που φιλοτέχνησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, με τοιχογραφίες απαράμιλης αισθητικής, με βυζαντινές εκκλησίες και απομεινάρια της πρωτοχριστιανικής εποχής, με κοιμήλια, λείψανα Αγίων και μεγάλα πανηγύρια από άκρη σε άκρη όλης της χώρας. Τυπικά, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι υποκατηγορία του πολιτιστικού. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα και είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της. Χρονολογείται δε από την αρχαιότητα. Στις δεκαετίες 1960 και 1970 ξεκίνησε να ανθίζει αυτό που λέμε μαζικός τουρισμός. Διεθνείς εκδηλώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το 2006, που πραγματοποιήθηκαν αμφότερες στην Αθήνα, βοήθησαν σημαντικά στην τόνωση του τουρισμού στη χώρα, ενώ μεγάλης κλίμακας πολιτιστικές υποδομές όπως το νέο μουσείο της Ακρόπολης επίσης συνέβαλαν στην εισρωή τουριστών στην Ελλάδα. Το 2019, δηλαδή πριν την πανδημία, η Ελλάδα προσέλκυσε 31,1 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο τουρισμός στη διάρκεια της πανδημίας, απ' την άλλη, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν μας απασχολεί απόψε και ας προχωρήσουμε στον θρησκευτικό τουρισμό, ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει. Άρθρα, μελέτες, βιβλία, έρευνες προσπαθούν να προσδιορίσουν ακριβώς αυτό που ονομάζουμε θρησκευτικό τουρισμό. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ένας ορισμός. Και η αλήθεια είναι ότι οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, προκρίνουν έναν μάλλον επιχειρησιακό ορισμό. Δηλαδή λένε ότι θρησκευτικός τουρισμός είναι το ταξίδι σε ένα θρησκευτικό τόπο για να αποφύγουν είτε τη διαμάχη για το τι είναι θρησκευτικό και τι μη θρησκευτικό ή την διάκριση μεταξύ του προσκυνητή και του τουρίστα ή και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Εγώ σε μια πρόσφατη μελέτη μου επέλεξα να κάνω λόγο για το ταξίδι με θρησκευτική αναφορά. Το αναφέρω έτσι το θρησκευτικό τουρισμό, διότι αυτό που ξέρουμε πολύ καλά από μελέτες είναι ότι οι μεγάλοι σπουδαίοι θρησκευτικοί τόποι, οι ναοί
τα αγιάσματα συγκεντρώνουν ανθρώπους με ποικίλα κίνητρα. Μπορούμε δηλαδή στον ίδιο τόπο, στο ίδιο προσκυνηματικό κέντρο, να βρούμε ανθρώπους που είναι πιστοί και επιτελούν ένα τάμα, ανθρώπους που έχουν την ανάγκη και την θέληση να γνωρίσουν καλύτερα αυτό το προσκυνηματικό κέντρο, ή και ανθρώπους ακόμα που το επισκέπτονται είτε για το φυσικό κάλλος είτε για την πολιτιστική του αξία. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα φαινόμενο εναλλακτικού, όπως λέμε, τουρισμού. Δεν είναι δηλαδή ο γνωστός μαζικός, χωρίς αρνητική έννοια το επίθετο, τουρισμός, αλλά είναι ένας τουρισμός με ειδικά ενδιαφέροντα. Υπάρχουν πολλοί τουρισμοί εναλλακτικοί, πολλά είδη δηλαδή τουρισμού, ο αθλητικός να θυμίσω, και άλλα που αναπτύσσονται, ο συνεδριακός τουρισμός και άλλα που αναπτύσσονται συνέχεια. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι αυτό το είδος του τουρισμού που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για περιήγηση, επίσκεψη, αλλά και διαμονή ακόμη κάποιες φορές σε θρησκευτικούς τόπους, σε θρησκευτικά μνημεία. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω δίπλα στο θρησκευτικός και το χαρακτηρισμό προσκυνηματικός, ο οποίος χαρακτηρισμός νομίζω ότι εξειδικεύει και δίνει ακριβέστερη την σημασία του θρησκευτικού τουρισμού, καθώς ο προσκυνηματικός αποτυπώνει ένα πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα του θρησκευτικού τουρισμού, τουλάχιστον όπως τον γνωρίζουμε εδώ στη χώρα μας, στα Βαλκάνια, το γνώρισμα της επιθυμίας των περιηγητών, των προσκυνητών, είναι προσκυνητές στην ουσία, να εκφράσουν ευλάβεια, ευσέβεια προς τα μνημεία που επισκέπτονται, όχι απλώς να τα περιηγηθούν. Οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι πάρα πολύ μεγάλες, ήδη είναι ανεπτυγμένος και πιστεύω ότι μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα αν ξεκάθαρα στοχεύσουμε στην ανάπτυξη τόσο του θρησκευτικού όσο και του προσκυνηματικού τουρισμού. Και τα διαχωρίζω αυτά τα δύο είδη, διότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, μεν έχουμε την ευρύτερη ομπρέλα του θρησκευτικού τουρισμού, ωστόσο ο προσκυνηματικός τουρισμός είναι κάτι εν μέρει διαφορετικό. Να πούμε ότι και τα δύο είδη εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού. Τώρα, τι είναι ο προσκυνηματικός τουρισμός, τι είναι ο θρησκευτικός τουρισμός? Ο θρησκευτικός τουρισμός αφορά όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι κύρια μορφή τουρισμού, είτε είναι επικουρική, και τονίζω το επικουρική και θα δείτε στην πορεία γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο, είτε κύρια είτε επικουρική μορφή τουρισμού, πολιτιστικού, ο οποίος σχετίζεται με θρησκευτικά μνημεία, θρησκευτικές παραδόσεις, θρησκευτικές τελετές, οργανώσεις και κάθε μορφής θρησκευτικά ελκτικά στοιχεία, όπως λέμε, είτε υλικά είτε άειλα. Ο προσκυνηματικός τουρισμός είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Αφορά προσκυνητές. Οποιασδήποτε μορφής, είτε και πάλι για υλικά ελκτικά στοιχεία, είτε για άειλα ελκτικά στοιχεία, αλλά αφορά προσκύνημα. Που σημαίνει τι? Ο προσκυνηματικός τουρισμός ως επιτοπλίστων αποτελεί βασική τουριστική δραστηριότητα του τουρίστα προσκυνητή, ενώ ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί είτε να είναι βασική στόχευση του τουρίστα, του πολιτιστικού συνήθως τουρίστα, ή πιο συνηθέστερα ως παράπλευρη ή παράλληλη τουριστική ενασχόληση του γενικότερου πολιτιστικού τουρίστα. Οπότε, για να πετύχουμε, θα πρέπει καταρχάς να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή, ως χώρα θα πρέπει να απευθυνθούμε ξεχωριστά στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον προσκυνηματικό τουρισμό και ξεχωριστά στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται γενικά για θρησκευτικό τουρισμό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαφορετικές ανάγκες και επίσης μπορούν να προσεγγιστούν και με διαφορετικό τρόπο. Και ως εκ τούτου, ως γνωστόν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αγορά και να στοχεύσουμε
με άλλα μέσα, μέσα από άλλα κανάλια και με διαφορετικά μηνύματα ακόμη στους δυνητικούς τουρίστες προσκυνητές και με διαφορετικά κανάλια και διαφορετικά μηνύματα στους θρησκευτικούς τουρίστες, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι έχουν ως παράλληλη, ως παράλληλη δραστηριότητα το θρησκευτικό τουρισμό στο πλαίσιο άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οπωσδήποτε ο προσκυνητής είναι ένας αρχαίος ιδεότυπος, το ξέρουμε, είναι καταγεγραμμένο. Στη συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην παράδοσή της ξέρουμε πολύ καλά τι είναι το προσκύνημα και τι είναι ο προσκυνητής. Αυτό που μένει να δούμε στο σύγχρονο πεδίο είναι ποια είναι η σχέση των προσκυνημάτων ή των προσκυνηματικών περιηγήσεων με τις θρησκευτικές επισκέψεις ή τις επισκέψεις σε θρησκευτικούς τόπους. Με μια κουβέντα λοιπόν για να μην σας κουράζω, θα έλεγα ότι θρησκευτικός τουρισμός, γενικά ως όρος, χρησιμοποιείται διεθνώς για να αποδώσει το ταξίδι σε ένα θρησκευτικό ή προσκυνηματικό κέντρο. Αφορά σίγουρα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να γνωρίσουν αυτού του είδους τον τουρισμό, αλλά επιπλέον με τον χαρακτηρισμό θρησκευτικός μπορεί να περιλαμβάνεται στα ενδιαφέροντα και κάποιες, να περιλαμβάνονται και περιηγήσεις ή κάποιες περιηγήσεις σε συνδυασμό με τον προσκυνηματικό χαρακτήρα, περιηγήσεις σε μνημεία και σε τόπους καθαρά θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα της πίστης και της προσκυνηματικής διάθεσης που μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες. Αναφυσβήτητα, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν μια καινοτόμα ιδέα στον τουριστικό κλάδο, η οποία περιλαμβάνει όλα τα είδη του τουρισμού που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Η Ελλάδα, τόσο λόγω της προνομιακής της θέσης, όσο και λόγω της μορφολογίας του εδάφους της, βρίσκεται στην θέση να αντιμετωπίσει τα νέα διεθνή δεδομένα με τις αλλαγές και την επέκταση του τουρισμού, προσφέροντας πολύ ενδιαφέροντα πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών τύπων τουρισμού. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο θρησκευτικός πλούτος της χώρας. Μια σημαντική διάσταση που δεν πρέπει να παραβλέπεται στον θρησκευτικό τουρισμό είναι η διάκριση ανάμεσα στους ομόθρησκους και αλλόθρησκους τουρίστες. Στους ομόθρησκους, δηλαδή στους ορθοδόξους που προσέρχονται στο προσκύνημα με συγκεκριμένη πεποίθηση, και στους αλλόθρησκους που προσεγγίζουν ίσως το προσκύνημα ερευνώντας άλλες παραμέτρους. Πρόκειται για δύο κατηγορίες τουριστών που κοιτάνε το ίδιο πράγμα, αλλά έχουν διαφορετικές ανάγκες στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Άλλωστε, ο θρησκευτικός τουρισμός αφορά κυρίως ανήσυχα πνεύματα, περιηγητές και τουρίστες, ανθρώπους που αγαπούν την έρευνα και θαυμάζουν την πολιτιστική αξία της βυζαντινής τέχνης, αλλά και επισκέπτες πιστούς που ενδιαφέρονται να βιώσουν την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας. Ο ομόθρησκος θα πρέπει, δηλαδή η περίπτωση του προσκυνητή, του τουρίστα προσκυνητή, θα πρέπει να προσεγγιστεί με διαφορετικό τρόπο, όπως είπαμε, και κυρίως και μέσω της εκκλησίας, της οργανωμένης εκκλησίας. Διότι, κακά τα ψέματα, και έχει πρόσβαση και μπορεί να την εμπιστευτεί. Διότι, ξέρετε, ο ομόθρησκος προσκυνητής νιώθει, θέλει να νιώθει ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον προορισμό, το προσκύνημα, αυτό το οποίο κάνει. Οπωσδήποτε χρειάζεται να έχουμε ένα πολύ καλό, ένα στέρεο στρατηγικό σχεδιασμό, να γνωρίζουμε δηλαδή και τα κίνητρα, αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων που μας επισκέπτονται, για να ανταποκρινόμαστε ορθά και επιτελεστικά, θα έλεγα, να επιτελούμε δηλαδή τον ρόλο που έχουν οι τόποι αυτοί και τα μνημεία μας. Ο ομόδοξος πιθανότατα να θέλει να μετέχει στις ακολουθίες.
Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξένος και ενδιαφέρεται να μάθει για την Ορθόδοξη παράδοση έχει άλλο ενδιαφέρον και άλλη προσέγγιση. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, επίσης θα πρέπει να οργανώσουμε το λειτουργικό μας πλάνο, πότε δηλαδή δεχόμαστε επισκέψεις, με ποιες προϋποθέσεις. Είναι διαφορετικό να υποδεχόμαστε έναν ομόδοξο άνθρωπο που να θέλει να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία, για παράδειγμα, και διαφορετικό για έναν άνθρωπο που θα θέλει να απολαύσει και να έρθει σε επικοινωνία με την όμορφη βυζαντινή μας τέχνη ή με τη λειτουργική μας ακόμα παράδοση. Η άλλη περίπτωση του είτε ομόθρησκου είτε αλόθρησκου τουρίστα, θρησκευτικού τουρίστα, εδώ μπορούμε να το προσεγγίσουμε με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Καταρχάς, θρησκευτικός τουρισμός υπάρχει ακόμη και στο γενικό μαζικό τουρισμό. Άνθρωποι που επισκέπτονται, για παράδειγμα, μια πόλη, που μπορούν να πάνε σε διάφορα μουσεία, να πάνε σε διάφορα ελκτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και σε θρησκευτικά μνημεία. Είτε εκκλησίες, είτε άλλης μορφής μνημεία, είτε εκδηλώσεις κτλ. Άρα, στην περίπτωση του γενικού θρησκευτικού τουρισμού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα κανάλια. Τόσο οργανωμένες εκδρομές, πρακτορία, tour operator, μαζικό τουρισμό, ακόμη και μεμονωμένους. Βέβαια, ο ιδανικός τρόπος και στις δύο περιπτώσεις είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε εν μέρη, όσο είναι εφικτό, τους μεσάζοντες, δηλαδή να απευθυνθούμε απευθείας στους δυνητικούς, είτε προσκυνητές επισκέπτες, είτε θρησκευτικούς τουρίστες. Εκτός από τα προσκυνήματα, η Ελλάδα φιλοξενεί και μονοπάτια της πίστης. Το διασημότερο, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Μία διαδρομή στα ίχνη του λεγόμενου Αποστόλου των Εθνών, ο οποίος διέδωσε την χριστιανική θρησκεία στην Ελλάδα. Το ταξίδι της κορυφαίας αυτής μορφής του χριστιανισμού
είχε ως αφετηρία τη Σαμοθράκη και συνεχίστηκε στην Καβάλα, στους Φιλίππους, την Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, όπου υπάρχει και το λεγόμενο βήμα του Αποστόλου Παύλου, την Αθήνα και την Κόρινθο, όπου κτίστηκε και ναός προς τιμή. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολύ καλές πρωτοβουλίες, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και κυρίως γύρω, για να μιλήσουμε για τη Βόρεια Ελλάδα, με βάση τα βήματα του Αποστόλου Παύλου προσπαθούμε να κάνουμε και ένα άλμα προς το μέλλον, δηλαδή όχι απλώς να αναδείξουμε τα θρησκευτικά μνημεία μας, τις εκκλησίες και τους θρησκευτικούς τόπους και τα προσκυνηματικά κέντρα, αλλά και να τα διασυνδέσουμε. Αυτό που στο σύγχρονο τουριστικό πεδίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι το αφήγημα πάνω στο νήμα του οποίου ο επισκέπτης μπορεί να βαδίσει. Δεν επισκέπτεται δηλαδή ο σύγχρονος περιηγητής μία σειρά από αποσπασμένα ή επιμεριστικά μνημεία ή τόπους, αλλά ακολουθεί ένα αφηγηματικό νήμα. Εμείς έχουμε την χαρά και την ευλογία στον τόπο μας να έχουμε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, οπότε πραγματικά αναδεικνύονται θρησκευτικοί τόποι, εκκλησίες, προσκυνηματικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα επίσης, που διασυνδέονται με αυτή την σπουδαία παγκοσμίως με οικουμενική αξία διαδρομή και έτσι αναδεικνύονται και τα μνημεία μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει σχετικά πρόσφατα να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, οπότε οπωσδήποτε χρειάζεται να καλλιεργήσουμε ακόμα πολλά και να ετοιμάσουμε. Αποτελεί για τους πολιτιστικούς τουρίστες σημείο αναφοράς και για τους θρησκευτικούς έκφραση της ζώσας πίστης. Ως εκ τούτου, ο θρησκευτικός τόπος είναι και χώρος απαράμιλης πολιτισμικής αξίας. Καλύτερο παράδειγμα για αυτό δεν θα μπορούσε να είναι. Πολιτισμικός. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προσπάθεια. Γιατί η θρησκεία είναι πολιτισμικό φαινόμενο. Η προσκυνηματική δραστηριότητα δημιουργεί πολιτισμικά αποτελέσματα. Και επομένως ένας τόπος, ένα μνημείο με προσκυνηματικό χαρακτήρα, με θρησκευτικό χαρακτήρα, τουριστικό, αποτελεί συνάμα και συγχρόνως ένα πολιτισμικό τόπο, ένα πολιτισμικό γεγονός. Πώς όμως αναβαθμίζεται, φαντάζομαι η ερώτησή σας αφορά πώς οργανώνεται ώστε να είναι πολιτισμικό.
Για τα μεγάλα θρησκευτικά μνημεία έχει ήδη ληφθεί με έρημνα, διότι όπως είπατε και στην πρώτη σας ερώτηση, το φαινόμενο δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι οικονομικό. Μου έκανε εντύπωση που βάλετε μάλιστα πρώτα το οικονομικό, εγώ θα το έβαζα δεύτερο από τη δική μου πλευρά. Ωστόσο, είναι όντως πολύ μεγάλο κομμάτι το οικονομικό στο φαινόμενο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, οπότε έχει ήδη ληφθεί σε πολλά μνημεία και τόπους προσκυνηματικού ενδιαφέροντος η μέρημνα από την πολιτεία, από τις τοπικές αρχές επίσης, από δήμους, κοινότητες, για την ανάδειξη, όπου υπάρχουν δυναμικοί σύλλογοι, δημιουργικοί άνθρωποι, αναδεικνύονται αυτά, και μάλιστα πολύ ευκολότερα από άλλες προσπάθειες, γιατί όπως είπα στην αρχή της απάντησής μου, έχει μέσα του το πολιτισμικό φορτίο, το θρησκευτικό και προσκυνηματικό φαινόμενο. Αυτό νομίζω ότι, αν μιλάμε τουλάχιστον για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι σχεδόν ταυτόσιμο. Ό,τι είναι πολύτιμο για εμάς ως θρησκευτική αναφορά, ως σάρκωση της πίστης, ταυτόχρονα στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει και ένα πολύ υψηλό πολιτιστικό αποτύπωμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη. Τα μνημεία τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO είναι οι πρωτοχριστιανικές, οι παλαιοχριστιανικές μας εκκλησίες. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να εκφράσει την επικοινωνία του με τον Θεό, να εκφράσει την ευχαριστία του προς τον Θεό, χρησιμοποιεί πάντοτε τα πιο πολύτιμα στοιχεία και υλικά, είτε του υλικού είτε του άειλου πολιτισμού πρέπει να πούμε, γιατί και οι ψαλμοί είναι εξαίρετοι, όχι μόνο οι αγιογραφίες ή ό,τι άλλο μπορούμε να βρούμε μέσα σε μια εκκλησία, και τα έθιμά μας. Άρα λοιπόν για την Ελλάδα, για την Ορθόδοξη παράδοση, μπορούμε να πούμε σχεδόν με βεβαιότητα ότι αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα της ζωής με πίστη ταυτόχρονα έχει και ένα πολιτιστικό αποτύπωμα έτσι πολύ υψηλής αισθητικής αξίας. Η Θεσσαλονίκη, μεταξύ πολλών άλλων ελκτικών στοιχείων που έχει, έχει πολύ αξιόλογα και προσκυνήματα, αλλά και ελκτικά στοιχεία γενικού θρησκευτικού τουρισμού. Αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει, γνωρίζω γιατί κάνει καλή δουλειά ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, έχει αναπτύξει διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικού είδους προβολή προς τους προσκυνητές και διαφορετική προς τους γενικούς θρησκευτικούς τουρίστες και τους πολιτιστικούς τουρίστες. Και αυτό μπορείτε να το δείτε πηγαίνοντας και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, στο thessaloniki.travel, όπου βλέπετε αλλιώς παρουσιάζονται τα μεν, αλλιώς τα δε. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να έρθει, να πω ένα παράδειγμα, στην πόλη του Αγίου Δημητρίου για να προσκυνήσει σίγουρα το ναό, το λείψανο, να δει την κατακόμπη και να μην ενημερωθεί για τη ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται εκεί, για τα αρχαία ευρήματα, τα ελληνιστικά, ή να μην πάει παραπέρα στα άλλα μνημεία που έρχονται από την αρχαιότητα και αφορούν έναν καθαρά θρησκευτικό τουρισμό. Θα πρέπει να συνδυαστεί για να έχουμε μια ολοκληρωμένη έτσι, παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος, θα πρέπει να συνδυαστεί και το προσκυνηματικό στοιχείο με το καθαρά θρησκευτικό. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Κάθε περίπατος στην όμορφη πόλη του ελληνικού Βορρά θα αποκαλύψει στον ταξιδιώτη μια καινούρια πτυχή της αιώνιας ιστορίας της. Αρχαίες μνήμες, ρωμαϊκές επιρροές, βυζαντινό μεγαλείο συνθέτουν ένα ψηφιδωτό απαράμιλης γοητείας. Η UNESCO έχει ανακηρύξει 15 παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά στολίδια της Θεσσαλονίκης ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας έτσι την πόλη ως μία από τις σπουδαιότερες για την ιστορική μνήμη της ανθρωπότητας.
Η έλξη του κέντρου αποτελεί φυσικά η ρωτώντα του γαλερίου, χτισμένη τον 4ο αιώνα π.Χ. Με την επικράτηση του χριστιανισμού, η ρωτώντα λειτουργήσε ως μαρτύριο, δηλαδή τόπος λατρείας λειψάνων των αθλοφόρων μαρτύρων. Τα ψηφιδωτά της συγκρίνονται με αυτά της Ραβένας σε κάλος και δύναμη. Δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και αποτελούν τα αρχαιότερα σωζόμενα δείγματα της Ανατολής. Μετά τη ρωτώντα, η πολιτιστική διαδρομή της πόλης ακολουθεί την Αχαιροποίητο, το κόσμημα Ευλάβειας της Θεσσαλονίκης, τον προστάτη της Άγιο Δημήτριο, τη Μονή Λατόμου και την απεικόνιση του οράματος του Ιεζεκίλ με τον Χριστό Εμμανουήλ, τον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας, τον αιώνιο ναό για τους κατοίκους της πόλης, την κόκκινη εκκλησία Παναγία Χαλκαίων, την δύναμη της Μακεδονικής Σχολής Αγία Εκατερίνη, τα τείχη της Θεσσαλονίκης με την προστάτηδά της Μονή Βλατάδων και φυσικά τα Βυζαντινά Λουτρά. Οι δυνατότητες τόσο του προσκυνηματικού όσο και του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι τεράστιες. Αξίζει να σημειωθεί πως σε παγκόσμιο επίπεδο ο ετήσιος τζίρος από τον θρησκευτικό τουρισμό αγγίζει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον για τη χώρα μας, ακόμη ένα χαρτί είναι η περίοδη μεγάλων εορτών, αλλά και το γεγονός πως ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα είδη τουρισμού. Δημοσίευσα σε ξενόγλωσσα περιοδικά δύο μελέτες μου. Η μία είναι ερευνητική και η άλλη είναι μία πρόταση. Στην ερευνητική αυτό που κάναμε ήταν να δούμε κατά το πρώτο κύμα του κορονοϊού να ελέγξουμε την πρόθεση των ανθρώπων να επισκεφθούν το Άγιον Όρος. Και για ποιο λόγο. Τότε ακόμα δεν ξέραμε τι είναι, υπήρχε πάρα πολύς φόβος. Αυτό που είδαμε μέσα από την έρευνά μας ήταν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο Άγιον Όρος. Άρα, το πρώτο στοιχείο που κρατάμε είναι η ανθεκτικότητα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στα κίνητρα ανακαλύψαμε ότι οι άνθρωποι είχαν φυσικά ό,τι έχει και ένας προσκυνητής, την προσευχή, την επικοινωνία με την αδελφότητα, τη συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Ταυτόχρονα όμως, έχει και ορισμένα άλλα στοιχεία, δηλαδή την επαφή με το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη επικοινωνία, την αλλαγή από την καθημερινότητα. Και εδώ θα ζητήσω έτσι να προσφύγουμε όλοι μας στην κοινή μας εμπειρία. Οι μητέρες μας, οι συγγενείς μας πάρα πολύ συχνά με την ενορία τους συμμετέχουν σε προσκυνηματικές εκδρομές. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο από την ενορία, άρα ξέρετε πολύ καλά ότι επισκέπτονται ναούς και ιερές μονές. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα σταματήσουν σε ένα όμορφο μέρος για να φάνε οι άνθρωποι αυτοί, οι ταξιδιώτες, θα φάνε βεβαίως και στη μονή, αλλά θα βρούνε και μία στάση, θα χρειαστούν μία στάση ή θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το όμορφο φυσικό περιβάλλον που είναι στην Ιερά Μονή ή κάπου στη διαδρομή τους. Αυτό που στην πράξη λοιπόν γίνεται είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ας τον ονομάσουμε έτσι γενικά, να συνδυάζεται με άλλες μορφές, όπως λέμε, ήπιου και υπεύθυνου τουρισμού. Αυτό σημαίνει επαφή με τη φύση,
τοπική γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, ενδεχομένως επαφή με τον πολιτισμό. Αν υπάρχει ένα πολύ όμορφο μνημείο στην περιοχή, επίσης συνδυάζεται και εκτιμάται από τους ταξιδιώτες με θρησκευτική αναφορά. Ακόμη παραπέρα, η ακαδημαϊκή πρόταση είναι οπωσδήποτε να συνδυάζεται, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ετοιμάσεις υποδομές και να έχεις αποτελέσματα βιώσιμης ανάπτυξης, επιμερίζοντας όλες τις μορφές ειδικού ενδιαφέροντος, τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος. Άρα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, να συνδυάσουμε μορφές, όχι όλες, δεν ταιριάζουν όλες οι μορφές μεταξύ τους, αλλά μορφές οι οποίες μπορούν να ταιριάξουν. Και πάλι το παράδειγμα της πόλης μας, οι επισκέπτες μας οι οποίοι θα έρθουν να δουν τις βυζαντινές μας εκκλησίες, μήπως ή πηγαίνοντας στην Παναγία Δέξια δεν θα περάσουν από την Καμάρα, δεν θα θαυμάσουν το ιστορικό παρελθόν αυτής της σπουδαίας πόλης. Αυτό λοιπόν είναι στοιχεία που εγώ τα ονομάζω πολυμορφικό τουρισμό, που εάν οργανωθούν σωστά μπορούμε να έχουμε συνδυασμό ήπιων και υπεύθυνων μορφών τουρισμού, επωφελία και των επισκεπτών αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Πάμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να απαντήσουμε με ειλικρίνεια αν θέλουμε να αναδείξουμε τις μεγάλες γιορτές ως κύριες περιόδους επισκέψεων για το θρησκευτικό τουρισμό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις μεγάλες γιορτές ούτως ή άλλως τα προσκυνηματικά κέντρα κατακλείζονται από κόσμο, έχουν πάρα πολύ κόσμο και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Αυτό μπορεί ως ένα βαθμό να δημιουργήσει και ζητήματα υπερτουρισμού και κορεσμού, δηλαδή μετά να χάνεται και η αίσθηση ότι βρισκόμαστε και επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που εορτάζουν αυτή τη μεγάλη γιορτή και ότι συμμετέχουμε στην ακολουθία ή στη θεία λατρεία. Εγώ θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη δυναμική του θρησκευτικού τουρισμού σήμερα είναι ότι μπορεί να προσελκύει επισκέπτες σε όλες τις άλλες περιόδους. Δηλαδή η Ελλάδα είναι σχεδόν ταυτισμένη με ένα μοντέλο τουρισμού που είναι ο ήλιος, η θάλασσα, η άμμος. Αυτό ξέρουμε ότι είναι χοντρικά έτσι από τον Απρίλιο, Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ο θρησκευτικός τουρισμός, ο προσκυνηματικός, η προσκυνηματική περιήγηση μπορεί να προσελκύει ανθρώπους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και κάτι ακόμη. Επειδή στην Ελλάδα η Ορθόδοξη παράδοση συνδέεται με ιερές μονές και με προσκυνηματικά κέντρα τα οποία βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να μην έχουμε υπερσυγκέντρωση των ανθρώπων στα αστικά κέντρα, δηλαδή οι τουρίστες, όλοι οι άλλοι τουρίστες έρχονται ούτως ή άλλως στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, έρχονται ούτως ή άλλως στην Αθήνα, με την προσκυνηματική όμως περιήγηση και με το θρησκευτικό τουρισμό μπορούμε να έχουμε επισκεψιμότητα σε τόπους με χαμηλότερη ανάπτυξη. Κρατώ λοιπόν ανοιχτό το ερώτημα εάν θα πρέπει να επικεντρώσουμε το πλάνο μας στις μεγάλες θρησκευτικές μας εορτές ή αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι πιο σύνθετο που να επιτρέπει τους ανθρώπους να έρχονται και στην υπόλοιπη περίοδο του έτους. Είμαι, ξέρετε, λίγο διστακτικός να σας δώσω μια οριστική απάντηση, γιατί στην Ελλάδα σήμερα και οπωσδήποτε αύριο θα πρέπει να αλλάξουμε το βασικό μας μοντέλο.
οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνονται ούτε από έναν ειδικό, ούτε από μια υπηρεσία. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να συναντηθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να το συζητήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν διαβούλευση και χρειάζεται κοινή απόφαση για να έχουμε ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό. Σε αυτό το σημείο, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας έχει φτάσει στο τέλος του. Μείνετε κοντά μας, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε περισσότερα για τις φθορές πάνω στα μνημεία, ποια χώρα αποτελεί παράδειγμα καλύτερης ανάδειξης θρησκευτικού τουρισμού, αλλά και για το μεταπτυχιακό που συνδυάζει την θεολογική επιστήμη με την επιστήμη του μάρκετινγκ και της διοίκησης επιχειρήσεων. Χαίρετε!